μία ακόμα φορά οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας κατεβαίνουν στον δρόμο. Διαδηλώνουμε με τα συνδικάτα μας, τα πανό και τα συνθήματά μας, μπροστά από τον αστυνομοκρατούμενο ΣΕΦ, το σύνδεσμο των βιομηχάνων και πρωτοφωνάζουμε ότι αρνούμαστε να παίζουν τις ζωές μας καθημερινά κορώνα γράμματα για να μένουν ανόπητα και να βγαίνουν τα χέρια των βιομηχάνων. Οι πάνω από 22.000 νεκροί στη χώρα που θρυνούν από την εκδήλωση της πανδημίας, τα δεκάδες χιλιάδες καθημερινά κρούσματα, οι εικόνες ντροπής με τα ράτσα και τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, τα εκατοντάδες κρούσματα συναδέλφων στους χώρους δουλειάς που καθημερινά ολοένα προλαμπλασιάζονται, το συνεχιζόμενο στίβασμα του ένα πάνω στον άλλο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα στις ώρες εχμής, όπως και τα χιλιάδες κρούσματα ανάμεσα στα παιδιά μας στα σχολεία και στις σχολές, δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν η κανονικότητά μας. Δεν χωράνε άλλο στη ζωή μας. Δεν μας αξίζει ο φόβος και η ανασφάλεια, τα περιορισμένα δικαιώματα και η χαμοζωή. Σε εμάς που με τον υδρότα και το μυαλό μας παράγουμε όλο το κοινωνικό πλούτο. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να εξαγελαστεί και να επαναναπαυτεί με όσα διαδίδει η κυβέρνηση και τα κάθε ενεργή, ειδικά παπαγαλάκια της. Πως δίθεν η λαθέα μετάλλαξη της Όμικρον με τα ίδια συμπτώματά της θα σημάνει και το τέλος της πανδημίας. Δηλαδή τι μας λένε, εργαζόμενοι καθίστε στα αυγά σας, μη διαμαρτύρεστε και μη διεκδικείτε μέτρα προστασίας και ελέγχου στους χώρους δουλειάς, ούτε πουθενά. Να μην σας ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω από το πώς θα πάει καλά η οικονομία, πώς θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή βάλτε πάνω απ' όλα, πάνω από την υγεία και τη ζωή των δικών σας και των παιδιών σας, τα κέρδη. Δεν θα το κάνουμε τη χάρη. Δεν μας ταιριάζει εμάς το σφάξεμα «γεια μου να γιάσω». Το ταξικό εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα στη βιομηχανία, όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας, όπως και τώρα, με κάθε ευκαιρία τονίζουμε, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, ηλικιακά, ότι δεν χωράει καμία αυταπάτη, ότι μένεται πόλεμος. Πόλεμος σε βάρος της ζωής και των δικαιωμάτων μας. Και εδώ δεν χωράει το ότι θα λαγαριαστούμε μετά. Ή ότι απλά οι αγώνες είναι καλοί, αλλά δεν αρκούν και χρειάζονται σωτήρες από τα πάνω. Ο καθένας έχει θέση και πρέπει να πάρει στον αγώνα. Στην ενότητα και στην οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων βρίσκεται η διέξοδος, η προοπτική. Οι αγώνες των εργαζόμενων στην e-food και των γυμναργατών της Costco δείχνουν πως ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τους αρνητικούς συσχετισμούς σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι οργανωμένα, συλλογικά και αποφασιστικά μπορούν να πετυχαίνουν ορισμένες νίκες, να καθυστερούν και να δυσκολεύουν την εφαρμογή χειρότερων μέτρων όπως τον νόμο Χατζηδάκη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησε και εφαρμόζει τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα με αυτών των άλλων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτόκολλα βγαλμένα από τα σεκτάρια του ΣΕΦ, των κατευθύνσεων και υποδείξεων του μεγάλου ευρωνοσιακού κεφάλαιου, που είδε την πανδημία ως μια ακόμα ευκαιρία για να επιτεθεί με σφοδρότητα στα ήδη τσακισμένα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο δίκρινο επιβεβαιώνουν στο ακέραιο ότι τα σχετικά μέτρα που πήρε και παίρνει δεν έχουν κοινωνικό αλλά ταξικό πρόσωπο. Είναι μέτρα κομμένα και γραμμένα στις ανάγκες των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλοκατασκευαστών και των μεγαλεμπόρων. Δεν υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές! Στο όνομα να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας και να παραμείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις, η κυβέρνηση που κόσε και που κόνει ακόμα με κάθε συλλογή σε οικονομικές και άλλες ενισχύσεις στη μεγαλοεργοδοσία. Όπως και πρόσφατα μέσα του προϋπολογισμού και του νέου αναπτυξιακού νόμου που φέρνει αυτές τις μέρες στη Βουλή για ψήφιση. Από την άλλη, επέβαλε στους εργαζόμενους τις αναστολές εργασίας και την εκπαιδευτική εργασίας μέσω του προγράμματος Συνεργασία. Νομιμοποίηση του τηλεργασία. Γενίκευση δηλαδή παραπέρα τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Προχώρηση του τάξη των συλλεκτικών συμβάσεων. Προσπάθησε να επιβάλλει με νόμο την απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Ψήφισε το ανταλλαγικό έκτρομα Χατζηδάκη και προχώρησε στην εμπορευματοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Μετέτρεψε το ΣΕΤΕ σε ανεξάρτητη αρχή, ικανοποιώντας μια πάγια
να μην μπορεί δηλαδή κανένας θεσμικός έλεγχος να υπάρχει και περιορισμό στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την καταμάτηση και των πιο στοιχειωδών μέτρων προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Και εδώ η ευθύνη βαραίνει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν αφήσει το ΣΕΠΕ με ελάχιστο προσωπικό και μέσα. Όπως έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, το χρειάζεται πεδίο για εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ο ΣΕΠΕ διέθεται μόνο 8 επιθεωρητές και μόνο ένα όχημα. Η εικόνα από τους χώρους όπου εργαζόμαστε και παρεμβαίνουμε τα συνδικάτα, από όσα μας καταγγείλουν πολλές φορές με φόβο οι συνάδελφοί μας, επιβεβαιώνουν ότι τα κρούσματα είναι πολλά σε κάθε χώρο και καθημερινά αυξάνονται. Τα υποκτικώδη μέτρα που αναφέρονται στα πρωτόκολλα διασποράς και αφορούν την προστασία των εργαζόμενων, όπως η τήρηση των αποστάσεων, η χορήγηση μασκών και αντισηπτικών, οι απολυμάσεις, σε ελάχιστες περιπτώσεις ακολουθούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με τους παραγωγικούς τόπους κάθε επιχείρηση. Έτσι δεν είναι λίγες φορές που υπάρχουν κρούσματα σε χώρους δουλειάς που η εργοδοσία αποσκοπά δεν ενημερώνει τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ακόμα και αυτούς που δουλεύουν στο ίδιο κόστος, στην ίδια γραμμή παραγωγής και την ίδια βάρδια με τον συνάδελφο που νόσησε. Εδώ δεν είναι λίγες φορές που οι εργαζόμενοι που έχουν έρθει σε επαφή με ενεργό κρούσμα και ενδεχόμενα να αναρρωστήσουν κι αυτοί. Καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς η εργοδοσία να έχει την υποχρέωση να τους κάνει ένα τεστ, εκθέτοντας έτσι στο κίνδυνο την υγεία του συνόλου των εργαζόμενων που απασχολεί η επιχείρηση. Συχνές είναι οι προτροπές εργοδοτών σε συναδέλφους με ίδια συμπτώματα, πάρε ένα ντεφό και έλα στη δουλειά, όπως φωνάζουμε στα συνθήματά μας, ή φορά διπλή μάσκα και κράτα αποστάσεις. Όπως επίσης μας καταγγέλνουν συχνά συνάδελφοί μας ότι οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι προηγούμενες κυβερνητικές υπολογικές αποφάσεις απαιτούν από συναδέλφους που νόσησαν να εργάζονται 2 και 3 ώρες καθημερινά υπερεωριακά και απλήρωτα για να καλύψουν τις χαμένες ώρες εργασίας. Ενώ στις όποιες διαμαρτυρίες των εργαζόμενων για τα λειψά μέτρα προστασίας, τον κίνδυνο της υγείας τους, η εργοδοσία απαντά αδιάφοροι, υποστηρούμε τα μέτρα, ακολουθούμε το πρωτόκολλο. Τελικά, το κριτήριο είναι να μην σταματήσει η παραγωγή με κάθε κόστος και την υγεία των εργαζόμενων. Την ίδια ώρα η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Ο κίνδυνος για πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών πληθαίνει καθημερινά. Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις, οι εργαζόμενοι έχουμε την πείρα ότι το δίκαιο μας δεν καταφύγεται στα τραπέζια των κοινωνικών διαλόγων, με λογικές συμφιλίωσεις και υποταγής των αναγκών μας στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Όπως μας καλούν να κάνουμε τα τσιράκια των αφεντικών, η ΓΕΣΕΕ, μια σειρά δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου και άλλα επιχειρησιακά σωματεία. Το δίκαιο τους οι εργάτες το κατάκτησαν μέσα από τη μαζική οργάνωση στα σωματεία τους, με διεκδίκηση και αγώνες, σε σύγκρουση με τα αφεντικά και τους μηχανισμούς και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Για να υπερασπιστούμε την υγεία και τα δικαιώματά μας, χρειάζεται συνάδελφοι και συναδέλφισσες να συγκρουστούμε με την πολιτική που μετατρέπει την υγεία σε ατομική ευθύνη και την υγειονομική περίφαψη σε εμπόρευμα, αλλά και με τους επιχειρηματικούς ομίλους που βγαίνουν κερδισμένοι από την αξιοποίηση αυτής της πανδημίας, φορτώνοντας όλους εμάς, εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά στρώματα, με νέα δυσπάστατα βάρη, με ακρίβεια, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, είτε βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, όπως προηγούμενα όταν ξέσπασε η πανδημία, είτε σε φάση ανάκαμψης όπως σήμερα. Δεν θα τους αφήσουμε να πέσουν με τη ζωή μας. Καλούμε κάθε συνάδελφο και κάθε εργαζόμενο, κάθε συναδέλφισσα να μας ακολουθήσει. Στον δρόμο του αγώνα δεν θα βγει και κανένας και χαμένος. Κερδισμένοι μόνο θα βγούμε. Σε κάθε χώρο δουλειάς οργανωνόμαστε. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις υποκλινικές νομοθεσίες της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μπροστά είναι ο αγώνας και θα κλιμακώσουμε.